Φίλες και φίλοι, η Αθήνα γιορτάζει. Το σύνθημα των φετινών μας εκδηλώσεων μιλάει για μια πόλη που γιορτάζει επειδή ακριβώς θέλει να ζήσει. Μιλάει για γιορτές που έγιναν για την πόλη από την ίδια την πόλη. Μιλάει για μια διοργάνωση που δείχνει ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν και αλλιώς. Με ένα άλλο πρότυπο διαχείρισης, με την αξιοποίηση όλων των δυνάμεων του Δήμου, με την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών. Το ξέρουμε καλά, η χρονιά που απόψε τελειώνει υπήρξε σκληρή για το μεγαλύτερο μέρος του πλανήτη, για την Ήπειρό μας στην Ευρώπη, για τη χώρα και την πόλη μας. Χιλιάδες και χιλιάδες άνθρωποι είδαν τη ζωή τους να φτωχαίνει, τις προσπάθειές τους να ακυρώνονται, τα όνειρά τους να διαψεύδονται. Εικόνες ξεχασμένες από ένα παρελθόν ανέχειας επιστρέφουν στο παρόν. Και άλλες εικόνες πολιτικής ανεπάρκειας, ιδιοτέλειας και παρακμής ναρκοθετούν το μέλλον. Κι όμως μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Απέναντι στη κρίση, μέσα στη μεγάλη αντικσοότητα, η κοινωνία αντιδρά. Άνθρωποι που ήδη έχουν ανάγκη κινητοποιούνται για να συνδράμουν εκείνους που έχουν μεγαλύτερη. Πρωτοβουλίες συμπαράστασης και αλληλοβοήθειας ξεπηδούν από παντού. Μέσα από τη δοκιμασία, η Αθήνα ανακαλύπτει και πάλι την μέγιστη αξία της συλλογικότητας. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κρατήσουμε για τη νέα χρονιά. Δεν θα αφήσουμε την αντικσοότητα να μας καταβάλει. Δεν θα επιτρέψουμε στην κρίση να ερημώσει τις ζωές μας ή τις ζωές των συνανθρώπων μας. Θα κρατήσουμε όρθια την πόλη μας, κρατώντας όρθιους τους ανθρώπους. Με τις προσπάθειες μας ενωμένες σε ένα μεγάλο κίνημα αξιοπρέπειας, κοινωνικής ευθύνης και αλληλεγγύης. Ας υποδεχθούμε λοιπόν το νέο χρόνο. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.